και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Μπαράζ επενδύσεων σε ταχυμεταφορές και logistics. Τι γίνεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι προοπτικές με τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Μεθοριακός σταθμός Νυμφέα Μακάζα. Θα επαναληφθεί το περσινό φιάσκο στην Ροδόπη. Είσοδος με εμβόλιο, αντισώματα, οι τεστ τονίζουν οι φορείς. Έντονη ανησυχία. Διευκρινήσεις δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης για τους εργάτες γης σε όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Βολές εξαπέλυσε κατά του Γιάννη Ιρυφιλίδη ο πρόεδρος του Δημοτικού Οδείου Καβάλας με αφορμή τις δηλώσεις του Κρίστοφερ Μπάκα. Τρακιώτης αστυνομικός σώζει πολίτη που κατέρευσε στον δρόμο σε περιοχή της Αθήνας.